Καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Είστε καλά? Δόξα τω Θεώ, εσείς? Και εμείς, εδώ προσπαθούμε. Πώς προετοιμάζεται η ομάδα του Απόλλωνα Λάρισας? Τώρα εδώ είμαστε στο αθλητικό κέντρο και η ομάδα αυτή τη στιγμή μόλις έχει ξεκινήσει προπόνηση. Mm-hmm. Πείτε μας καταρχάς κάτι για το φιλικό του Σάββατο. Αυτό θα γίνει στην Φιλιππούπολη, έτσι δεν είναι? Στη Φιλιππούπολη, ναι. Είχαμε ορίσει το Αλκαζάρ, αλλά επειδή κάνουν κάποια βελτιωτικά έργα στο χόρτο, mm-hmm. Θα παίξουμε στην κλασική έδρα του Απόλλωνα. Mm-hmm. Αυτό είναι το γήπεδο που χρησιμοποίησε πέρσι στη σεζόν στη Γάμα Εθνική. Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Mm-hmm. Και έχει ήδη εγκριθεί ένα μεγάλο μέρος και θα πάμε στο Αλκαζάρ και mm-hmm. πιστεύουμε από το Δεκέμβριο και μετά να μπούμε στη Φιλιππούπολη. Α, γίνονται δηλαδή παράλληλα εργασίες εκεί στο γήπεδο. Σωστά, σωστά, σωστά. Ναι, ναι. Βελτιωτικά έργα για να μπορούμε να πάρουμε την άδεια. Δηλαδή, έτσι για να βοηθήσουμε και τον κόσμο που ενδεχομένως θέλει από Θεσσαλονίκη να πάει να παρακολουθήσει αυτό το φιλικό, ερχόμενος δηλαδή από Θεσσαλονίκη, πού θα πάει τώρα, κύριε? Θα πάει στη Φιλιππούπολη. Είναι, για να σας πω χοντρικά, είναι 3 χιλιόμετρα με 4 από την κεντρική πλατεία της πόλης. Μάλιστα. Ωραία. Είναι μια περιοχή κολλητά στο κέντρο, η Φιλιππούπολη. Α, ωραία, ωραία. Και το γήπεδο είναι σε καλή κατάσταση, φαντάζομαι. Για να... Το χόρτο είναι σε άριστη κατάσταση. Μάλιστα, αυτό είναι πολύ καλό για να δούμε και ένα καλό φιλικό παιχνίδι, γιατί σιγά σιγά οι ομάδες. Όχι, ένα μεγάλο φιλικό παιχνίδι για την ιστορία του Απόλλων Λάρισας. Mm-hmm. Ο ερχομός του Άρη και για το φιλικό, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ mm-hmm. που αποδέχτηκε την πρόσκληση, γιατί για μας είναι τιμή. Mm-hmm. Γιατί κάποιοι από εμάς ανεβαίναμε και βλέπαμε τον Άρη τις χρυσές και μεγάλες εποχές, οπότε είναι τιμή μας. Ναι. Που έρχεται. Βέβαια, όντως θα είναι κάτι το σημαντικό για την ομάδα του Απόλλωνα. Νεοφώτιση στο πρωτάθλημα της Football League, αλλά με μια καλή προσπάθεια από ό,τι μαθαίνουμε. Και με καλούτσικο ρόστερ Είμαστε μια ομάδα, κρατήσαμε ένα βασικό κορμό από την περσινή ομάδα. Μόλις τώρα, για να σας βγάλω και μια είδηση, υπόγραψε ο Τζανής ο Χρήστος. Α, μάλιστα. Με πολλά χρόνια, βέβαια, προϋπηρεσία. Για πολλά χρόνια, Αλφα Αθηνική, Γιάννενα, Απόλλων, Παθρακικό. Mm-hmm. Μόλις τώρα ξεκινάει την πρώτη του προπόνηση, κάνουμε μια προσπάθεια με τα δικά μας δεδομένα, μέχρι εκεί που απλώνουμε τα πόδια μας και μπορούμε, mm-hmm. να προσπαθήσει η ομάδα να πετύχει τους στόχους, και ο στόχος είναι ένας και απλός, να σωθεί η ομάδα. Έχετε αποκτήσει, για να γνωρίζει έτσι και ο κόσμος σιγά σιγά τις ομάδες που θα πάρουν μέρος στο πρωτάθλημα φέτος της Football League, κύριε Πασπαλιάρη, και έμπειρους ποδοσφαιριστές όπως ο Παπαζαχαρίας, ο Πασχάλης ο Βουτσιάς που ήταν και στον Άρη, ο Λαμπρόπουλος. Ο Λαμπρόπουλος από την ΑΕΛ, ο Παπαζαχαρίας πέρασε και αυτός από τον Άρη. Ναι. Κατά σύμπτωση τώρα έχουμε και τους από τον Άρη παίχτες. Αρκετούς. Και προπονητής είναι ο Σάκης ο Θεοδοσιάδης, έτσι δεν είναι? Που ήταν και πέρυσι, ναι, ήταν και πέρυσι στην ομάδα. Παλιότερα στην Αναγέννηση Καρδίτσας, αρκετά χρόνια. Ναι, 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 αρκετά χρόνια στην Β' Εθνική, στην Αναγέννηση Καρδίτσας, ναι. Mm-hmm. Πάντοτε η Λάρισα, κατά ψέματα, ο νομός γενικότερα και ποδοσφαιριστές έβγαζε, κύριε Πασπαλιάρη, αλλά και ομάδες. Είναι μια ποδοσφαιρομάνα η Θεσσαλία. Είναι γενικά Θεσσαλία, γιατί εμείς τα 2,5 τέταρτα του ρόστρ είναι από τη Λάρισα, Βόλο, Καρδίτσα. Είναι, ναι, από τις γύρω περιοχές και Τρίκαλα. Mm-hmm, mm-hmm. Προσπαθούμε να πάρουμε κατά τη δικιά μας γνώμη ό,τι καλύτερο υπάρχει από τη γύρω περιοχή. Mm-hmm. Να εκμεταλλευτούμε δηλαδή το θεσσαλικό κάμπο που βγάζει όντως ταλέντα. Mm-hmm. Αλλά πρέπει να τα βρεις, mm-hmm. και δεν πρέπει και να τα κάψεις, γιατί όταν μια ομάδα νεοφώτιστη, mm-hmm. στόχος της είναι η παραμονή, μία αντί για καλό, κάνεις κακό στα παιδιά. Βέβαια, ξέρετε, όλο αυτό είναι, ναι, συνάρτηση. Ναι. Ξέρετε ότι στη Football League δυστυχώς τα έσοδα είναι μηδαμινά. Ελάχιστα μπορώ να πω. Mm-hmm. Πέφτουν φέτος και 6 ομάδες. Mm-hmm. Το πρωτάθλημα δεν μας έχουν ακόμα ορίσει ούτε καν κλήρωση. Mm-hmm. Για τον απλούστατο λόγο ότι τώρα, μετά το χθεσινό με τη Δόξα Δράμας και την ΑΕΚ Καρεσκάκη, και δυστυχώς με μια είδηση που μάθαμε τώρα, δεν ξέρω κατά πόσο ευσταθεί, ότι ο Ηρακλής δεν θα ισχύει, κατεβεί. Ισχύει. Οπότε κατάλαβα, δεν θα γίνει μπαράζ. Ναι. Θα ανεβούν αυτές οι δύο ομάδες και θα γίνει 18. Ίσως αυτό πλέον να ορίσει και την ημερομηνία τόσο της κλήρωσης του πρωταθλήματος, νομίζω, πλέον, ακριβώς, όσο και της έναρξης. Όπως θα λέτε, γιατί μίλησα με τη Football League χθες και μου είπαν ακριβώς αυτό που λέτε και εσείς, ότι περιμένουμε αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Δεν μπορούμε, είμαστε δεμένοι, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Mm-hmm. Και 4 Αυγούστου, για να σου πω κάτι που έγινε και το πρώτο και μοναδικό μέχρι στιγμής συμβούλιο στη Football League, ο κύριος Καρυπίδης πολύ σωστά τότε είχε πει ότι μην αργήσουμε πολύ, γιατί θα παίζουμε Σάββατο Τετάρτη, Κυριακή Τετάρτης μετά. Mm-hmm. Και όπως ξέρετε, φέτος είναι χρονιά παγκοσμίου κυπέλου. 30 Μαΐου πρέπει να έχουν τελειώσει όλα. Ναι, σωστά, σωστά. Μακάρι να ξεκινήσει αρχές Οκτωβρίου, γιατί ο σχεδιασμός και το πλάνο είναι να ξεκινήσει την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου, από ό,τι ξέρουμε. Ακριβώς, γιατί τώρα ποιες ομάδες τιμωρούνται
αυτές που έχουν ξεκινήσει κανονικά προετοιμασία. Ναι. Θυμάστε τι έγινε και πέρσι. Εντάξει, η Γ' Εθνική είχε ξεκινήσει εγκαίρως πέρσι, αλλά η Β' Εθνική ξεκίνησε Νοέμβριο. Νοέμβριο σταματούσαν, ξεκινούσαν και μετά λέμε ότι έχουμε έσοδα πενιχρά. Μα πώς να σε πάρουν οι επιχειρηματίες σοβαρά, mm-hmm. όταν κάθε χρόνο δεν ξέρεις πόσοι ξεκινάνε, πότε ξεκινάνε και από πού ξεκινάνε. Δεν ξέρεις. Ναι. Σωστά. Οικονομικά ο Απόλλωνας Λάρισσας πώς θα καταφέρνει, κύριε Πασπαλιαρκή, από ανθρώπους της περιοχής εκεί. Πρόεδρος είναι ο κύριος Ματζανάς, και όπου, που ήταν και πέρυσι, και όπως σας είπα, έχουμε βάλει ένα πλάνο. Mm-hmm. Το πλάνο δεν το περνάμε καθόλου. Ναι. Έχουμε ένα συγκεκριμένο budget για τους ποδοσφαιριστές και ένα συγκεκριμένο budget για όλα τα λειτουργικά έξοδα. Και βαδίζουμε εκεί πάνω. Mm-hmm. Το φιλικό του Σαββάτου θα ξεκινήσει 6 παρατέταρτο. Πολύ σωστά, 6 παρατέταρτο μένα. Ήταν να γίνει Κυριακή, αν δεν κάνω λάθος, κύριε Πρέσβη. Πολύ σωστά, ήταν να γίνει Κυριακή σε πρώτη φάση στο Αλκαζάρ. Mm-hmm. Όταν το Αλκαζάρ είπε, μας στείλανε γράφος χαρτί, και επειδή έχει την Κυριακή παίζει η ΑΕΚ Λάρισα και τηλεοπτικά, θα βλέπαν όλο αυτό το παιχνίδι, κάναμε μια καινούργια πρόταση στην Μπάι Άρης και τη δέχτηκε παρόλα αυτά, mm-hmm. να παίξουμε Σάββατο για να έρθει ο κόσμος να δει τον Άρη. Για εμπορικούς λόγους να γίνει. Βέβαια, καθαρά για εμπορικούς λόγους. Τι χωρητικότητα. Γιατί ο Άρης είναι παντάρης. Τι χωρητικότητα είναι το γήπεδο εκεί στη Φιλιππούπολη. Το γήπεδο της Φιλιππούπολης είναι γύρω στις 4.000 άτομα. Mm-hmm. 4.000 άτομα. Τώρα που θα γίνουν καθήμινοι και όλα αυτά, θα φτάσει γύρω στις 3.500. Μάλιστα. Ανταπόκριση από την περιοχή γενικότερα έχετε εκεί, είστε ευχαριστημένος. Ο Απόλλωνας είναι μια ομάδα της συγκεκριμένης περιοχής. Ναι. Απλώς σε εμάς, θα σου το πω χοντρικά και λαϊκά, έρχονται οι δυσαρεστημένοι φίλαθλοι της ΑΕΛ. Βρίσκουν καταφύγιο. Μάλιστα, κατάλαβα. Εντάξει, τα τελευταία χρόνια ήταν αρκετοί οι δυσαρεστημένοι της ΑΕΛ. Και συνεχίζονται να είναι. Βέβαια, εμείς δεν θέλουμε να είναι δυσαρεστημένοι. Εμείς απλώς κάνουμε ένα πλάνο, βγάζουμε κάποια υγεία και απλώς θέλουμε ότι όποιος έρθει να μας δει, να τον κρατήσουμε. Είτε από τη λειτουργία της ΠΑΕ, είτε από το αγωνιστικό κομμάτι. Μάλιστα. Και από ό,τι πληροφορηθήκαμε, και αυτό σας τιμά, κύριε Πασπαλιάρη, από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησε η διαδικασία ανταλλαγής email και τηλεφωνημάτων με τον Άρη, είσαστε πρόθυμοι να εξυπηρετήσετε την παραμονή τα του πάντα. Άρη και στη Λάρισα. Τα πάντα, αγαπητέ μου, ο Άρης είναι Άρης. Έτυχε να είμαι στον Παρά στο Βόλο, όταν έχασα τον Ολυμπιακό 2-0. Μάλιστα. Έτυχε να έρθω αυθημερώ να δω από την Αθήνα, mm-hmm. το φιλικό με την Πενιαρόλ. Έτυχε να δω το Σκόμπε, το Γκούι, το Φυρό, το Ζίδρο, το Ζελελίδη. Να. Εσείς το Βένιο, εσείς το Παζιαρά. Εσείς τουλάχιστον γνωρίζετε πολύ καλά τι είστε Άρης, κύριε Πασπαλιάρη. Ακριβώς. Mm. Και ήταν η τιμή μου. Ναι. Και είναι η τιμή μας που έρχεται, και όχι μόνο έρχεται να παίξει ένα φιλικό, έρχεται να παίξει στο γήπεδο της περιοχής του, της γειτονιάς του. Ναι. Έστω και ας είναι φιλικό. Για μας είναι μεγάλη τιμή. Βεβαίως. Και πρέπει να λέμε αλήθειες και να μην υπάρχει μόνο έχθρα και να λέμε κουβέντες ο ένας για τον άλλον και να κατηγορούμε. Δεν πρέπει να σεβόμαστε κάποια πράγματα. Σωστά, σωστά. Γιατί αγαπητέ μου κύριε, η ιστορία γράφεται με γεγονότα. Ναι. Και όποιοι να θέλουν να πούν ό,τι να θέλουν να πούν, ο Άρης είναι μεγάλη ομάδα. Ακριβώς. Είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει. Κάντε μας και ένα σχόλιο έτσι και ως άνθρωπος του ποδοσφαίρου για το πρωτάθλημα που περιμένουμε φέτος και περιμένετε στη Football League. Υπάρχει ο Άρης, ο Όφη, ο Απόλλων Πόντου, δεν ξέρω, βλέπετε κάποιον άλλο, τα Τρίκαλα ενδεχομένως, έχουν κάνει καλές μεταγραφές. Έχουν κάνει καλές μεταγραφές, αλλά από ό,τι βλέπω έχουν υπερπληθώρα παιχτών. Ναι. Έχουν μαζέψει πολύ πράγμα, όντως. Είναι πάνω από 30 παίχτες, 35. Τώρα πώς θα λειτουργήσουν είναι δύσκολο και για τον εκάστοτε προπονητή. Ναι. Οι ομάδες που είπατε για μένα είναι φαβορή. Προσεγμένες κινήσεις έκανε η Σπάρτη, που έχει ένα διόμορφο γήπεδο που θα κόψει βαθμούς. Ναι. Δεν ξέρω με οι δύο ομάδες τώρα αν θα ανεβούν αυτές η δόξα δράμας που έχει μια τεράστια δυναμική. Ναι. Αν θα βρει ελεύθερους παίκτες τέτοια εποχή. Αλλά γενικά πιστεύω ότι θα είναι πάλι ασανσέρ. Αυτοί που θα διεκδικούν την άνοδο και οι ομάδες που θα παλεύουν για αυτούς, γιατί φέτος πέφτουν 6 ομάδες. Mm-hmm. Και θα είναι πολύ ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα από τη μέση και κάτω. Ναι, πιστεύω ο Άρης και το εύχομαι από την καρδιά μου εύκολα ή δύσκολα να ανεβεί. Πιστεύετε ότι φέτος, έτσι όπως βλέπετε τις κινήσεις, υπάρχει και η πρόσληψη του Παύλου Μυροφορίδη, ενός ανθρώπου που γνωρίζει πολύ καλά το πρωτάθλημα. Ξέρει πολύ καλά τη Β' Εθνική. Ναι. Ξέρει πολύ καλά που έχει Νάρκες, θα σου το πω λαϊκά, ναι. τι πρέπει να αποφεύγει και αυτά. Γιατί ο κύριος Μυροφορίδης, όποια ομάδα κι αν έχει πάει, μεγάλη ή μικρή, η δουλειά του ήταν άριστη.
Σωστά. Εκ του αποτελέσματος. Mm-hmm. Γιατί πάντα κρινόμαστε εκ του αποτελέσματος. Μάλιστα. Απλώς να είναι ο κόσμος δίπλα του Άρη και να μην στεναχωριέται. Που λείπει από τη Σούπερ Λίγκα για τέταρτη χρονιά. Αυτή είναι μεγάλη κουβέντα που λέτε. Είναι μεγάλη κουβέντα. Να μην στεναχωριέται. Καταλαβαίνω τον κόσμο. Εγώ σας είπα, ερχόμουν από την Αθήνα, ναι, γιατί εκεί μένει η οικογένειά μου, αυθημερών. Για να δω ένα φιλικό. Ναι. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε. Σωστά. Ωραία, λοιπόν, το Σάββατο τα σπουδαία, 6 παρατέταρτο στο γήπεδο της Φιλιππούπολης, στη φυσική έδρα του Απόνα Λάρισας, το επόμενο φιλικό. Και όποιος θέλει να έρθει με μεγάλη μας χαρά, mm-hmm, να τον φιλοξενήσουμε. Το εισιτήριο πόσο κοστίζει, αλήθεια, μιας και τα... Η γενική είσοδος είναι 5 ευρώ. Η γενική είσοδος 5 ευρώ, άρα είμαστε normal και οικονομικά. Ευχαριστούμε. Ναι, πιστεύω είναι ένα ποσό πολύ χαμηλό, γιατί πιο κάτω δεν μπορούμε να βάλουμε, γιατί μας το απαγορεύει και η Football League. Σωστά, σωστά. Σας ευχαριστούμε πολύ για όσα μας είπατε, κύριε Πασπαλιάρη. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά να είστε. Καλά. Υγεία και όλα τα καλά του Θεού. Να είστε καλά. Γεια σας.